Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, και θα περάσουμε στην υπόθεση της σύλληψης του 66χρονου διδάκτορα, ο οποίος κατηγορείται για 4 εμπρισμούς στη βάρη. Ο συλληφθής, ο οποίος είναι πρώην καθηγητής στη Σχολή Αξιωματικών της Αστυνομίας, αρνείται τις κατηγορίες, ενώ οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του αξιοποιώντας υλικό από κάμερα ασφαλείας στην περιοχή. Είναι η φωτογραφία ντοκουμέντο που καίει τον εμπριστή της βάρης. Στη φωτογραφία φαίνεται ένας άνδρας με μακριά μαλλιά, σορτσάκι και αμάνικο μπλουζάκι να περπατά αμέριμνος λίγα μόνο μέτρα από την εστία φωτιάς που είναι πίσω του. Το ρολόι δείχνει 8 Ιουνίου, 11 και 4 πρώτα λεπτά. Σύμφωνα με τις αρχές, πρόκειται για έναν άνδρα 66 ετών, κάτοικο της περιοχής, διδάκτορα του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντίου Πανεπιστημίου. Είναι σύμβουλος στη διοίκηση του Ιδρύματος Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης και επί 12 συναπτά έτη είχε διατελέσει καθηγητή στις σχολές μετεκπαίδευσης της ελληνικής αστυνομίας. Σκόμαστε στη Βάρη, εδώ όπου σύμφωνα με τη φωτογραφία που έχουν στα χέρια τους οι αρχές, ο 66χρονος καθηγητής, φερόμενος ως εμπριστής, είχε βάλει τις 4 πυρκαγιές στις 8 και 9 Ιουνίου. Ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν αυτός που έπαιρνε τις αρχές και έκανε καταγγελίες για καθάριστα οικόπεδα στην περιοχή. Πήγα, είδα τον εντολέα μου, ετοιμάζουμε το επόμενο. Με το πρωί έχουμε την ανάκριση, έχουμε πάρει προθεσμία για απολογία και αύριο είναι η απολογία. Δεν έχει κάνει τίποτα, δεν έχει ομολογήσει τίποτα, είναι αθώος. Θα τα πούμε όλα μετά τη δίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν καταθέσεις κατοίκων οι οποίοι επιβεβαιώνουν ότι ο άνδρας στο βίντεο φαίνεται να είναι ο 66χρονος βάσει χαρακτηριστικών και ρούχων. Από το βιντεοληπτικό υλικό της πρώτης ημέρας που έχουν στα χέρια τους οι αρχές, φαίνεται ο άνδρας να περνά από ένα σημείο και αμέσως μετά να ξεσπά εστία φωτιάς. Από το υλικό της δεύτερης νύχτας, φαίνεται να ρίχνει φλεγόμενο αντικείμενο σε ξερά χόρτα, χωρίς να αναπτυχθεί πυρκαγιά. Στη συνέχεια όμως κινείται λίγα μέτρα ακόμη, βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα και απομακρύνεται, αφού όμως έχει βεβαιωθεί ότι οι φλόγες ταιριεύουν. Η συγκεκριμένη αφορά 3 πυρκαγιές και μία απόπειρα. Τα στοιχεία από την πορά ανάκριση αξιολογήθηκαν από την ελληνική δικαιοσύνη και στη συνέχεια εκδόθηκε σχετικό ένταλμα σύλληψης. Φιλικός, μα είμαι ένα μοναδικός που μιλούσε σε μένα, γιατί εμείς οι δύο τα βρίσκαμε. Τώρα να φτάσει στο σημείο εκείνο και εμένα μου κάνει εντύπωση. Το σύνολο των στοιχείων έχει διαβιβαστεί στις αρμόδιες ανακριτικές αρχές και αύριο αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Είναι μαζί μας ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο οποίος έχει και νεότερες πληροφορίες για τον 66χρονο καθηγητή. Καθώς, Βασίλη, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να έχει βάλει και πέμπτη φωτιά στην Αττική. Ακριβώς, Στέλλα, υπάρχει μια πέμπτη φωτιά στη μεγαλύτερη απόλυση που πήρε μεγάλη έκταση λίγες ημέρες μετά από αυτές τις 4 στις αρχές Ιουνίου. Είναι αυτή στη λεωφόρο Βάρης Κοροπίου που πήρε μεγάλη έκταση. Θυμόμαστε τότε και τις σκηνές, έκαψε μεγάλη δασική περιοχή και έχει κινητοποιήσει τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Βέβαια, αυτή η φωτιά είναι σε απόσταση 6-7 χιλιόμετρων από το σημείο που έβαζε τις άλλες φωτιές. Και ο ίδιος υποστηρίζει ότι εκείνη την ημέρα ήμουνα στο σπίτι μου και μάλιστα και άλλοι συγγενείς του και βλέπαμε από την ταράτσα του σπιτιού μας τη φωτιά. Εξετάζεται η εμπλοκή του και σε άλλες πυρκαγιές. Η αστυνομία, η πυροσβεστική έφτασε στα ίχνη του, βλέποντας αυτά τα 4 βίντεο, στα 3 με τις πυρκαγιές αυτούς τους, στα αυτά τα οικόπεδα με τα ξερόχορτα. Σε μια περίπτωση φαίνεται να βάζει τη φωτιά, να σκύβει και να ανάβει φωτιά, στην άλλη πετάει ένα φλεγόμενο αντικείμενο. Η αστυνομία έψεξε την γειτονιά να δουν ποιος ήταν. Πίστευαν ότι ήταν ένας νεαρός, έτσι όπως έβλεπαν το σουλούπι, αυτόν τον ψηλό άνθρωπο. Τελικά ένας γείτονας ανέφερε ότι πρόκειται για το ίδιο πρόσωπο και ότι έφτασαν η αστυνομία, τον εντόπισαν. Αρχικά αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή. Ναι. Και είπε μάλιστα ότι δεν ξέρουμε ποιος είναι ο δράστης και ποιος βάζει φωτιά στα οικόπεδα. Θα μας κάψουν, γιατί εγώ έχω διαμαρτυρηθεί και στο Δήμο για τα ξερόχορτα, γιατί δεν τα καθαρίζουν. Και ποιος μετά αφισβήτησε το οπτικό υλικό της πυροσβεστικής και λέει ότι δεν φαίνομαι εγώ και αρνείται γενικότερα την εμπλοκή του. Βασίλη, τώρα έχουμε εξελίξεις και στην υπόθεση του εμπρισμού του Πευκοδάσου στην Ίδρα τον περασμένο Ιούνιο μετά από τα πυροτεχνήματα που εκτοξεύτηκαν από Θαλαμιγό. Ακριβώς, τελέχουμε μια απρόοπτη σημαντική εξέλιξη σε αυτή την έρευνα. Θυμίζουμε ότι έχει πιάσει φωτιά στις 20 Ιουνίου του 2000 φέτος τον Ιούνιο από την Μία Θαλαμιγό με τους φιλοξενούμενους ολιγάρχες από το Καζακστάν. Είχαν αρνηθεί ότι είχαν προχωρήσει, υπήρχαν υπόνοιες για ρήψη βεγγαλικών, είχαν αρνηθεί ότι είχαν προχωρήσει σε ρήψη βεγγαλικών το πλήρωμα. Οι επιβάτες είχαν και επίσης αρνηθεί ότι δεν είχαν αντιληφθεί οτιδήποτε. Μετά βρέθηκαν κάποιες κροτίδες σε μια
μια τοπική παραλία. Τώρα λοιπόν ένα από τα δύο φυλακισμένα μέλη του πληρώματος παρουσιάσε ξαφνικά στην ανάκριση και είπε «Ναι, ρίξαμε πυροτεχνήματα, εγώ τα έριξα, βγήκα σε ένα βράχο κοντά μέσα στην παραλία και έριξα μια συστοιχεία». Είναι ο καπετάνιος, το ανέφερε αυτό. Ναι. Βγήκα λοιπόν και στην παραλία και κρατούσα 15 βεγγαλικά, μια συστοιχεία βεγγαλικών, ένα κουτί, τα οποία τα είχα για προσωπική μου χρήση, για γενέθλιά μου, για κάποια γιορτή μου, με στόχο προφανώς στο κάποιο φιλοδόρημα για να κάνει αυτό το event. Είχε αναφερθεί ότι μπορεί να υπάρχει κάτι τέτοιο. Εγώ τα έριξα και κάποια από αυτά, ενώ όλα φύγαν προς τη θάλασσα, ενώ έφυγε προς τα πίσω και άρχισε η φωτιά, το ομολόγησε σε ένα στοιχείο πλέον που ανατρέπει τα δεδομένα, γιατί το είχαν αρνηθεί τα μέλη του πληρώματος. Επαναλαμβάνω, το είχαν αρνηθεί ολιγάρχες, είχαν βρεθεί αυτά με τις κροτίδες. Τώρα λοιπόν αυτό αλλάζει όλα τα δεδομένα της υπόθεσης. Και μάλιστα, δημιουργεί, φαίνει ξανά στην αρχή όλη αυτή την ιστορία που μας είχε απασχολήσει τότε τον Ιούνιο αρκετές ημέρες. Μάλιστα, Βασίλη Λαμπρόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ.